Αγαπητοί φίλοι, Ελληνίδες και Έλληνες, στην πρώτη εκλογική μας αναμέτρηση, η νίκη κάνοντας έναν ευγενικό και έντιμο αγώνα έφτασε στο κατόφλι της Βουλής. Έκτοτε, δεχθήκαμε έναν πρωτοφανή και συντονισμένο πόλεμο ύβρεων, ψεύδους και τρομοκρατίας. Πόλεμο που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η ελληνική πολιτική ιστορία. Μας αποκάλεσαν ρωσόφιλους. Γιατί? Επειδή είπαμε ότι τα ελληνικά όπλα πρέπει να υπερασπίζουν τα ελληνικά μας νησιά, αντί να χαρίζονται σε ξένους. Αν η κυβέρνηση τρέχει για κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία, ας τρέξει και για κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, λόγω της εισβολής και των εγκλημάτων στην Κύπρο. Τα αποσιώπησαν, φαίνεται, όπως θέλουν να αποσιωπήσουν και τις γερμανικές αποζημιώσεις για τα εγκλήματα της ναζιστικής κατοχής στον τόπο μας. Μας κατηγόρησαν για μυστικούς χρηματοδότες. Τα βιβλία μας είναι ανοιχτά. Οι κατήγοροι μας αδυνατούν να πιστέψουν ότι τα απλά μέλη και οι φίλοι μας με υδρότα και φιλότιμο συντηρούν την προσπάθεια της νίκης. Παραξενεύεται η Νέα Δημοκρατία γιατί είναι το πιο υπερχρεωμένο κόμμα ολόκληρης Ευρώπης. Χρωστά πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ, οι ίδιοι θα έπρεπε να σιωπούν, διότι τελικά αιμοδότης τους είναι ο ανύποπτος ελληνικός λαός, δηλαδή ακόμη και αυτοί που δεν τους ψήφισαν. Μάλιστα, ζητούν να διαγραφούν τα δικά τους κρέη, ενώ την ίδια ώρα δεν έχουν πρόβλημα να ξεσπιτώσουν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες, χαρίζοντας τα σπίτια τους για ψίχουλα σε ξένα φανς, κοράκια δηλαδή, με άγνωστους μετόχους. Μας ηρωνεύονται ως κόμμα του θεολόγου και δασκάλου. Είναι τιμή μου να υπηρετώ την ελληνική νεολαία μέσα στις σχολικές αίθουσες. Αλλά περιστοιχίζουμε και από έγκριτους επιστήμονες για κάθε κλάδο. Ας μας πει ο πρώην Πρωθυπουργός που μας ηρωνεύεται, ενώ υποτίθεται ασπάζεται τη γνώμη των ειδικών, γιατί έβαλε έναν δικηγόρο ως επικεφαλής της υγείας και έναν γιατρό ως επικεφαλής του τουρισμού. Και ας μας πει, με τόσα πτυχία και οικονομολόγους επιστήμονες, γιατί εκτόξευσε τον εξωτερικό μας δανεισμό και προτιμά ο Έλληνας να ζει με σοβιετικού τύπου δελτία για το φαγητό και τα καύσιμά του. Μας κατηγόρησαν για ακροδεξιό κομματίδιο που δεν έχει ιδιαίτερες θέσεις. Άραγε, γιατί τότε ο πρώην Πρωθυπουργός αντιγράφει τις υποτιθέμενες ως ακροδεξιές θέσεις μας? Παράδειγμα πρώτο, περιέργως τώρα θυμήθηκαν ότι η Ελλάδα μπορεί και να χρειάζεται Υπουργείο Οικογένειας και Δημογραφικής Ανάπτυξης. Τεράστια υποκρισία όταν αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως τεκμήριο και όχι ως αιτία φοροελάφρυνσης. Παράδειγμα δεύτερο, περιέργως τώρα θυμήθηκαν να βάλουν στο πρόγραμμα υγείας την πρωτοβάθμια φροντίδα. Τεράστια υποκρισία, καθώς εδώ και δεκαετίες είναι εντελώς ανύπαρκτη η πρωτοβάθμια φροντίδα για τους υπουργούς υγείας. Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν αδειάσει από προσωπικό, με αποτέλεσμα τα ιδιωτικά νοσοκομεία να θησαυρίζουν. Και στο μεταξύ, οι θάνατοι του ελληνικού πληθυσμού βρίσκονται σε επίπεδα ρεκόρ. Θα τους τιμήσουμε και άλλες θέσεις μας, μήπως μπουν στον κόπο και αντιγράψουν και αυτές. Πρώτη θέση, φθηνή ενέργεια είναι η ελληνική ενέργεια, από το λιγνίτι της ελληνικής γης και τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων του ελληνικού Αιγαίου. Ρώτησαν άραγε τον ελληνικό λαό όταν έκλεισαν τα ελληνικά εργοστάσια για να εισάγουν πανάκριβη ενέργεια? Δεύτερη θέση, φθηνά και αγνά προϊόντα είναι τα προϊόντα της ελληνικής γης. Ας μας πούν γιατί κατέστρεψαν την πρωτογενή μας παραγωγή, ώστε σήμερα να δανειζόμαστε για να τραφούμε με ξένες τροφές. Τρίτη θέση, ασφάλεια για τον πολίτη σημαίνει ότι οι αστυνομικοί ασχολούνται με την ασφάλεια του πολίτη και όχι προνομιακώς των ολίγων των πολιτικών. Ας μας εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί, ενώ η Ελλάδα διαθέτει τους περισσότερους αστυνομικούς ανακάτοικο στην Ευρώπη, η εγκληματικότητα στις γειτονιές μας αυξάνεται. Καλά είναι τα Ραφάλ, αλλά άχρηστα αν οι γειτονιές μας έχουν καταντήσει γκέτο παρανομίας. Τέταρτη θέση, δεν θα συνδιαλλαγούμε με την Τουρκία
για εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας στο Αιγαίο. Αντιθέτως, θα έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουμε καταθέσει τους δικούς μας χάρτες ΑΟΣ. Ας μας εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί αποφεύγει επί χρόνια να υπογράψει σύνορα ΑΟΣ με την Κύπρο, αλλά αντιθέτως πίεζε την Κύπρο να μην προχωρήσει σε εκμετάλλευση των φυσικών κοιτασμάτων της για να μην δυσαρεστήσει τους Τούρκους. Και επιτέλους να κλείσει οριστικά η πληγή που λέγεται τουρκικό προξενείο Θράκης. Πέμπτη θέση. Η εκπαιδευτική ύλη που διδάσκεται στις σχολικές αίθουσες είναι απαράδεκτη και πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ας μας εξηγήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο πρέπει τα μικρά παιδιά στο σχολείο να ξεχνούν τους εθνικούς μας ποιητές, τους τρεις ιεράρχες, τους ένδοξους μαχητές του 40 και αντιθέτως να ασχολούνται με την δήθεν σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με αγόρια στον ντουζ και με παραμυθάκια που αφηγούνται τρασέξουαλ σε νύπια. Έκτη θέση, η συμφωνία των Πρεσπών είναι προδοσία και προσβολή στη μνήμη των μακεδονομάχων αγωνιστών μας. Έχει υποστεί εκατοντάδες παραβιάσεις από τα Σκόπια, ενώ η κυβέρνηση ουδέποτε διερεύνησε τις κατηγορίες χρηματισμού αρκετών που την επικύρωσαν. Ας μας εξηγήσει όμως η Νέα Δημοκρατία γιατί είπε προεκλογικώς ψέματα στο ελληνικό λαό όταν υποσχόταν βέτο για την ευρωπαϊκή και νατοϊκή πορεία και ένταξη των Σκοπίων με το κλεμμένο βέβαιο όνομα. Ενώ με το εκλογικώς ως κυβέρνηση έκανε ακριβώς τα αντίθετα. Έχουμε κι άλλες πολλές θέσεις. Είμαστε βέβαιοι ότι έχει ο κύριος Μητσοτάκης χρόνο προεκλογικά να αντιγράψει όσες θέσεις της νίκης επιθυμεί. Είμαστε όμως εξίσου βέβαιοι ότι δεν θα εφαρμόσει καμία στην πράξη παρά θα συνεχίσει να καταστρέφει την πατρίδα και να διαφθείρει το λαό μας σύμφωνα με τις επιταγές ξένων εντολοδόχων. Αυτοί ας κάνουν τη δουλειά τους πολεμώντας τη νίκη. Εμείς θα κάνουμε τη δική μας υπερασπιζόμενη την αλήθεια. Στις 25 Ιουνίου η νίκη θα είναι νίκη του ελληνισμού, νίκη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, νίκη του λαού μας. Με τη νίκη λοιπόν. Ξέρουμε σε ποια Ελλάδα ζούμε. Ανοίγουμε το δρόμο για την Ελλάδα που μας αξίζει. Πολιτικοί φιλότιμοι που λογοδοτούν, που ζουν για την πατρίδα και όχι από την πατρίδα. Σύνορα αδιαπραγμάτευτα. Αιγαίο αδιαπραγμάτευτο. Μακεδονία μία και μόνη, ελληνική. Πολίτες με αξιοπρεπή εργασία, χωρίς επιδόματα πείνας. Ασφαλείς γειτονιές, με αστυνομία για τον πολίτη και όχι για τους πολιτικούς. Παιδεία, αντάξια της παράδοσης και των αξιών της Ρωμιοσύνης μας. Δημογραφική ανάπτυξη με ενίσχυση της ελληνικής οικογένειας. Στις εκλογές που έρχονται, διεκδικούμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Ψηφίζουμε νίκη.